Ήμουν απόψε η πριγκίπισσα Σαλόμη. Κοίταξε τη σελήνη. Έχει παράξενη όψη σελήνη. Σε μια γυναίκα φάνηκε κανείς που βγαίνει από το δάφο. Μοιάζει με πεθαμένη γυναίκα. Λες και ψάχνει να βρει πεθαμένους. Πολύ παράξενη η όψη της. Μοιάζει πριγκιποπούλα. Που φορεί κίτρινο πέπλο και χιασμένη πόδια. Μοιάζει πριγκίπισσα. Που τα πόδια της είναι σαν άσπρα περιστεράκια. Θα έλεγε κανείς πως χορεύει. Είναι σαν γυναίκα πεθαμένη. Αργό πολύ είναι το πεθαμένο. Στη φασαρία κάνουν αυτοί οι ιδέοι. Σαν αγρίμια είναι που φωνάζουν. Πάντα έτσι. Για τη θρησκεία του συζητάμε. Οι Φαρισαίοι βεβαιώνουν πως υπάρχουν άγγελοι. Οι Σαδουκαίοι λένε πως άγγελοι δεν υπάρχουν. Εγώ το βρίσκω γελίο να συζητάει κανείς για τέτοια πράγματα. Τι όμορφη που να κόψει την κύπησα. Πάντα την κοιτάς. Την κοιτάς πάρα πολύ. Δεν κάνει να κοιτάει κανείς έτσι. Μπορεί να έρθει από το είναι πολύ όμορφη απόψη. Δεν τράφεις. Θα είμαι βαρύθιμος. Κοιτάζει κάποιον. Ποιο κοιτάζει. Δεν ξέρω. Η γνωμή του είναι υπερκύπησα. Ποτέ μου δεν την είδα έτσι γνωμή. Είναι σε ένα τυφέν και σε ένα άσπρο τριαντάφυλλο. Με σε καφέ διασημένιο. Την κοιτάς πάρα πολύ. Την παρακοιτάς. Βασίλισσα Ευωδιάδα, έβαλε στον τετράρχη να πει. Ο τετράρχης έχει απόψε να γυρίσει άλλο. Η Βασίλισσα Ευωδιάδα είναι εκείνη που φορεί και χρυσή μύτρα. Ναι, είναι η γυναίκα του τετράρχη. Ο τετράρχης το αγαπάει πολύ το κρασί. Έχει τριό λογιό κρασιά. Ένα που το φέρνουν από το νησί της Αμοθράκης. Και είναι πορφυρό, σαν το μανδύα του Κέσσαρα. Εγώ δεν τον είδα ποτέ μου το Κέσσαρα. Και ένα άλλο. Το φέρνουν από την πολιτεία της Κύπρου. Και είναι κίτρινο σαν το χρυσάφι. Εγώ τα αγαπάω πολύ το χρυσάφι. Το τρίτο είναι κρασί της Σικελίας. Ετούτο το κρασί είναι κόκκινο σαν αίμα. Οι θεοί της πατρίδας που τα αγαπάνε πολύ το αίμα. Δυο φορές το χρόνο τους θυσιάζουμε νέους και παρθένες. 50 νέους και 100 παρθένες. Αλλά φαίνεται ποτέ δεν τους δίνουν αρκετούς. Γι' αυτό είναι πολύ σκληροί μας. Στη δική μου την πατρίδα δεν υπάρχουν τώρα θεοί. Τους διώξανε το νέο. Μερικοί λένε πως βρήκα καταφύγιο στα βουνά, αλλά δεν το πιστεύω. Εγώ πέρασα τις νύχτες πάνω στα βουνά, παντού κοίτα κοντά τους. Δεν τους είχα. Ένας. Τους φώναζα με τα ονόματά τους. Δεν παρουσιάστηκα. Λέω πως είναι πεθαμένοι. Οι Ιουδαίοι λατρεύουν ένα Θεό που κανένας ποτέ δεν μπορεί να δει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, πιστεύω μόνο σε πράγματα που κανένας δεν μπορεί να δει. Αυτό μου φαίνεται ολότινα τελεία. Κατόπιν μου χάρηκε ένας άλλος. Πιο πυρετός από μένα. Εγώ δεν είμαι άλλος όσο με τα αρπαγιά μου σαν τελειώνουν να πείσω. Άμα τα αρπαγιέ μου γύσαν να αναγκιάσαν, θα αρθίσεις σαν το κρύο. Τα μάτια των τυφλών θα πω το φως και το κουφό τα αυτιά θα ανοίξουν. Το νεογέννητο μου θα πλώνουν το χέρι στον δρακό του που φωλιάνε τα σέρνη. Εγώ του πάω κάθε μέρα το φαγητό. Και πάντα μου λέει ευχαριστώ. Πώς είναι το όνομά του? Ιωχανάν. Ιωχανάν. Από πού ήρθε? Από την έρημο. Όπου τρεφόταν μακρύδες και άγριο μέλι. Ήταν το ντύσιμο του από λευκά ενδύματα. Και στα νεφρά του γύρω φόρουσε ένα πέτσελο ζουνάρι. Ήταν η όψη του πολύ γλυκιά. Πλήθος μεγάλο τον ακολουθούσε. Είχε μάλιστα και μαθητές. Γιατί πράγμα μιλάει? Κανένας ποτέ δεν ξέρει. Αλλά λέει πράγματα τρομακτικά που κανένας δεν μπορεί να καταλάβει. Μπορεί κανένα να το δει. Όχι. Δεν το επιτρέπει ο Τετράρχης. Η πριγκίπισσα έκρυψε το πρόσωπό της πίσω από την πίτη της. Τα σπαντά κεράκια της αλεύουν σαν περιστέρια που κάνουν φτεράκια τους περιστεριών της. Μοιάζουν με άσπρες πεταλούδες. Είναι ίδια για παράλληλα με άσπρες πεταλούδες. Μπορεί κανένα να το δει. Σου είπα όχι! Δεν ξενιάζει εσένα. Δεν κάνει να το κοιτάς. Την κοιτάς πάρα πολύ, μπορεί να έρθει η κακοδουλειά. Τι παράξενη φυλακή. Είμαι μια παλιά στέρνα. Παλιά στέρνα. Θα πρέπει να είναι πολύ κακή για την υγεία. Μου μυρίζει θάνατος εδώ μέσα. Να σου πω. Ο αδερφός του Τετράρχη, ο μεγαλύτερός του αδερφός, ο πρώτος άντρας της Βασίλισσας Ηρωδιάδας,
Έμεινε εκεί μέσα φυλακισμένος 12 χρόνια. Όμως δεν πέθανε από αυτό. Από τι πέθανε? Το στραγγαλίσανε. Το στραγγαλίσανε! Ποιος το έπισε να το κάνει αυτό? Ο Ναμάν, ένας μάγος δήμος. Δεν φοβήθηκε! Όχι, δεν φοβήθηκε! Ο τετράρχης του έστειλε το δαχτυλίδι. Ποιο δαχτυλίδι? Το δαχτυλίδι του θανάτου! Γι' αυτό δεν φοβήθηκε. Ωστόσο είναι τρομερό να συγκαταλήξει ένα βασιλιά. Γιατί? Ένα λεβάζουν και βασιλιάδες όπως κάνει οι άνθρωποι. Εμένα μου φαίνεται τρομερό! Αυτά είναι κεφάλια. Να πω ότι είσαι έναν άνθρωπο έτσι δεν είναι. Ναι. Κάποτε είσαι βασιλιάδες στη δική τους χώρα. Όμως αντιστάθηκαν στον τετράρχη. Και ο τετράρχης τους έκοψε τα κεφάλια. Και τα έφερε τρόπια στη βασίλισσα Ηρωδιάδα. Ήταν ένα δώρο για τον γάμο τους. Γι' αυτό εδώ! Μια συνεργομό για θυσίες της Θεούς. Εδώ οδηγούν τους παρακούς τους οι προσφαγές του βασιλιά Ηρώδη. Αφού γονατίσουν εδώ με τα χέρια δεμένα, κόβουν ήδη το κεφάλι τους απάνω στο μαχαίρι του γονού, ως ένδειξη μεταμέλειας. Είναι ένας γρήγορος θάνατος. Κυβέρνη! Γιατί από τη φυλή του Ερπετού θα βγει ένας βασιλίσκος
Κι ό,τι από αυτόν θα γεννηθεί, θα καταβάλει και τα πουλιά. Τι παράξενη φωνή! Θα ήθελα πολύ να τη μιλήσω. Φοβάμαι πως αυτό είναι αντίλογο που εκεί πέσα. Ο τετράρχης δεν επιτρέπει να του μιλάνε. Απαγόρεψε ως και στο μεγάλο αρχιερέα να του μιλήσει. Θέλω να του μιλήσω. Αδύνατο που εκεί πέσα. Το θέλω! Αληθινό που εκεί πέσα! Άγιο να γεννούσε το συμπόσιο. Φέρετε τον έξω, τον προφήτη! Δεν τολμάμαι που εκεί πέσα. Ανάμεσα από τα σύννεφα τα χνοπλασμένα. Χαμογελάει σαν τα χνοπούλια.